Καλώς ήρθατε στο φιλόξενο και παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Για μια ακόμη φορά, ιατρική ενημέρωση σε αυτό το ζεστό χώρο όπου θα συγκεντρωθούμε όλοι μας για μια ακόμη φορά και το εννοώ το όλοι μας, όχι μόνο εμείς που κατοικούμε στην Ελλάδα από άκρου σ' άκρου, αλλά και αυτοί που μένουν στην Ευρώπη και περιμένουν με χαρά στην Αμερική και με αγωνία και στην Αυστραλία. Κάθε φορά απαντούμε ερωτήσεις, λύνουμε απορίες, δίνουμε ιατρικές λύσεις στα προβλήματα του καθενός μας που γεννιούνται μέσα από την καθημερινότητα όταν το βασικότερο αγαθό ή της υγείας που μας χάρισε απλόχερα ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας εμφανίζει κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως μέσα από την ενημέρωση εδώ θα πάψει να είναι πρόβλημα, θα είναι ένα παρελθόν, γιατί οι καλεσμένοι μας, οι οποίοι πρώτα και πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι και άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο, που σκύβουν πάνω από τον ασθενή, σκύβουν πάνω από τον εξεταζόμενο, σκύβουν πάνω από τον καθένα ο οποίος του ζητά τη βοήθεια και φυσικά αυτή την δύναμη πέρα από το Θεό τους δίνει και η γνώση, μια γνώση που απέκτησαν με ζήλο υπηρετώντας αυτό το λειτουργήμα της ιατρικής επιστήμης. Έτσι λοιπόν και σήμερα ο καλεσμένος μας, εκλεκτότατος, ο οποίος θα μας αυτοσυστηθεί ευθύς αμέσως. Καλησπέρα σας κύριε Φιλινίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση. Ονομάζομαι Νίκος Μπαρμπετάκης, είμαι χειρουργός θώρακος, εργάζομαι στην Θωρακοχειρουργική Ογκολογική Κλινική του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και την τελευταία δεκαετία είμαι διευθυντής της κλινικής αυτής. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι κοντά σας και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν την υγεία και ειδικότερα ογκολογικά ζητήματα και ιδιαίτερα ένα σημαντικό θέμα όπως είναι αυτό του καρκίνου του πνεύμονα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική παρουσία σας εδώ, που θα ομολογήσω σε όλους μας ότι ήταν τόσο ευθεία και άμεση που πραγματικά ακόμα και εμένα με εξέπληξε. Δική μου χαρά και τιμή. Ευχαριστώ. Επίσης θα πρέπει να πω ότι το νοσοκομείο στο οποίο υπηρετείτε πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο από το μετερίζει του διευθυντή της θωρακοχειρουργικής κλινικής, αλλά από τα χρόνια της ειδικότητάς σας και το αγαπάτε τόσο και γι' αυτό παραμείνατε επίσης σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο πάλι θα ομολογήσω, σήμερα είναι η μέρα των ομολογιών, ότι ήταν και η σφραγίδα στο να επιλέξω σαν ενασχόλησή μου στη ζωή γενικότερα από τα χρόνια του δημοτικού της ιατρικής, γιατί τότε από το σχολείο στο οποίο πήγαινα στην περιοχή της ανάληψης της Θεσσαλονίκης, το δημοτικό μας πήγαινε εν είδη εκπαιδευτικής εκδρομής στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, στην αίθουσα όπου τιμάται πραγματικά ο Γιώργος Παπανικολάου, και ακούγοντας τα λόγια αλλά και βλέποντας την προτομή του ήταν σαν να με καλούσε και έλεγε «Εσύ Παύλο πρέπει να έρθεις σε αυτή την επιστήμη». Και από τότε, ενώ γνωρίζανε όλοι πολύ νωρίτερα ότι θέλω να γίνω στρατιωτικός γιατρός, από εκείνη την ημέρα στην τρίτη περίπου δημοτικού το γνώριζα και εγώ και είχε γίνει αυτός ο σκοπός μου. Ένα νοσοκομείο το οποίο όμως, παρόλα αυτά που εμένα με ενέπνευσε για την επιστήμη, πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα της Βορείου Ελλάδος που το επισκέπτεται, προκαλεί τρόμο. Πραγματικά έτσι είναι. Το Θεαγένειο είναι ένα ιδιαίτερο νοσοκομείο. Είναι το νοσοκομείο το οποίο ασχολείται εξειδικευμένα με τα ογκολογικά νοσήματα και στη συνείδηση όχι μόνο των Θεσσαλονικαίων αλλά και όλων των Βορειοελλαδιτών
λειτουργεί ως το εξειδικευμένο ογκολογικό κέντρο με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, με καλές ή με κακές έτσι, αναμνήσεις ή και βιώματα. Ο ρόλος του είναι εξαιρετικά σημαντικός, έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Εκείνο στο οποίο εγώ θα ήθελα να σταθώ είναι ότι το Θεαγένειο Νοσοκομείο είναι ένα νοσοκομείο το οποίο δεν πρέπει να το βλέπει κανείς ως το νοσοκομείο το οποίο αντιμετωπίζει ένα δύσκολο νόσημα, το οποίο για πολλούς είναι και ανίατο. Στην πράξη είναι το νοσοκομείο της ελπίδας, είναι το νοσοκομείο το οποίο εστιάζει πλέον στην πρόληψη, εστιάζει στην πρώιμη διάγνωση και σε κάθε περίπτωση είναι το νοσοκομείο το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει στην διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών των δυσίατων νοσημάτων, όπως είναι τα ογκολογικά. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του είναι εξαιρετικά έτσι σημαντικός και εδράτωμαι της ευκαιρίας να πω ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά. Εξαγγέλθηκε πέρυσι από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, η ανέγερση του νέου θεαγενείου. Ήδη έχει χώρο θετηθεί και προχωρούν οι διαδικασίες σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να δημιουργηθεί το νέο ογκολογικό κέντρο για την Βόρεια Ελλάδα, το νέο Θεαγένειο μέσα στα επόμενα χρόνια. Ελπίζουμε να είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει σχετικά σύντομα, γιατί πραγματικά το έχει ανάγκη ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνον, και η Θεσσαλία και η Ήπειρος στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Είναι πολλής ο κόσμος ο οποίος εξυπηρετείται από το Θεαγένειο Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο. Το νοσοκομείο της ελπίδας και όχι το νοσοκομείο του φόβου ή των δυσάρεστων αναμνήσεων. Εξαιρετικό. Νομίζω ότι στοιχειολογήσατε τα καλύτερα για το νοσοκομείο και στοιχειοθετήσατε με μία λέξη της ελπίδας ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τις πύλες του. Κάποιες πύλες οι οποίες θα κλείσει τελικά από την καρδιά της πόλης και θα μεταφερθεί εκεί, θα χρησιμοποιηθεί αλλιώς το κτίριο, έχετε κάποια πληροφόρηση. Και επίσης και γιατί ονομάζεται Θεαγένειο. Τα νεότερα, ευχαριστώ έτσι για την ερώτηση. Οι νεότερες πληροφορίες λένε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια προχωράει ήδη ο σχεδιασμός, όπως σας είπα, έχει χωροθετηθεί και ελπίζουμε να έχουμε περισσότερα έτσι στοιχεία. Προχωρούμε στον σχεδιασμό των τμήματων που θα περιλαμβάνει το νέο νοσοκομείο. Από εκεί και μετά ήδη μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία έλαβε χώρα την προηγούμενη χρονιά ήταν η μεταφορά του διατομεακού τμήματος ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου, ο λεγόμενος ένατος όροφος, που είναι οι χημειοθεραπείες μιας ημέρας, οι οποίες γίνονται πλέον στο Κουρκούλιο, το οποίο με δωρεά του Ιδρύματος Λάτσι και σε συνεργασία με το νοσοκομείο μας κατασκευάστηκε στην Πηλαία. Υπάρχουν σύγχρονες εγκαταστάσεις οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους ογκολογικούς ασθενείς να την χάνουν περίθαλψης υψηλού επίπεδου και οπωσδήποτε, παρότι οι θεραπείες πάντοτε έχουν τις δυσκολίες τους, τόσο ο εξοπλισμός όσο και το προσωπικό, γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι το Θεαγένειο είναι ένα ανθρωποκεντρικό νοσοκομείο, στηρίζεται στον άνθρωπο, είναι για τον άνθρωπο, είναι για τον ογκολογικό ασθενή. Όλα αυτά δίνουν ένα πολύ καλό έτσι αποτέλεσμα και ήδη οι πρώτοι 6 μήνες λειτουργίας του Κουρκούλιου στην περιοχή της Πηλαίας έχουν εξελιχθεί πολύ καλά. Και η ανταπόκριση και αυτά τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε από τους ογκολογικούς ασθενείς είναι πάρα πολύ καλά. Άρα θεωρούμε ότι ήδη το νοσοκομείο αποσυμφορήθηκε και για να επανέλθω σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε, θεωρώ ότι σταδιακά θα μπορέσει να αποσυμφορηθεί και η πόλη, γιατί είναι αρκετά δύσκολο για τους ασθενείς και για τους συνοδούς τους να μπορούν να βρίσκουν χώρο στάθμευσης, να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας και οι ανάγκες είναι μεγάλες. Οπότε η χωροθέτηση του νέου νοσοκομείου νομίζω πως είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Το Θεαγένειο οφείλει το όνομά του στον Θεαγέννη Χαρίση. Ήταν το παλαιό νοσοκομείο της Ελληνοορθόδοξης κοινότητας. Ξεκινά η ιστορία του από τα μέσα του 18ου αιώνα. Στην πορεία επαναδραστηριοποιήθηκε
στη δεκαετία του 50 και 60. Στη σημερινή του μορφή υπάρχει από το 1975 και πλέον ξεκίνησε να λειτουργεί ως ειδικό ογκολογικό νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Αλέξανδρου Σιμεωνίδη, ο οποίος γνωστός παθολογοανατόμος, ο οποίος έθεσε τις βάσεις λειτουργίας του ογκολογικού αυτού νοσοκομείου, το κατέστησε εξειδικευμένο και από εκεί και μετά το Θεαγένειο αυτή τη στιγμή στα πλαίσια του Δημόσιου Συστήματος Υγείας προσπαθεί πάντοτε με επίκεντρο τον ογκολογικό ασθενή να πρωτοπορεί, να φέρνει τεχνολογίες αιχμής, όπως επίσης και όλες τις καινούργιες θεραπείες, είτε αφορούν αυτές χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα ή καινούργιες στοχευμένες θεραπείες, όπως επίσης και σύγχρονα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα, τα οποία να εξυπηρετούν τις ανάγκες του πολίτη. Τρίτη ομολογία σήμερα. Ούτε καν είχα σκεφτεί ότι θα κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Επομένως, οι φίλοι μας πρέπει να έχουν πιστεί ότι δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα όλη αυτή η τακτική ανάλυση που κάνατε, λεπτομερής και πάρα πολύ χρήσιμη, που οι συμπολίτες μας αλλά και όσοι χρειάστηκαν να επισκεφθούν το κτίριο δεν γνώριζαν πραγματικά. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Νομίζω είναι η τρίτη φορά και ακόμα δεν αρχίσαμε. Έχετε να ακούσετε πολλά ευχαριστώ προφανώς. Για όλη αυτή την ξενάγηση που κάνατε, το Κουρκούλιο προφανώς είναι από το όνομα του Κούρκουλου του ηθοποιού γαμπρού της οικογένειας Λάτσι που ονομάστηκε αυτή, πολύ σωστά. Αυτή η κίνηση. Και επίσης ένας μύθος πάντα που υπήρχε είναι ότι μέσα μπαίνουν ασθενείς είτε όρθιοι είτε καθιστοί και βγαίνουν πάντα εξαπλωμένοι, μπαίνουν σαν καταδικασμένοι, μπαίνοντας σε ισόβια, ισόβια τα οποία είναι πάρα πολύ σύντομα, φτάνοντας πολύ γρήγορα στον θάνατο, μπαίνοντας ασθενείς οι οποίοι κάποια στιγμή δεν πάβουν να είναι ασθενείς αλλά μελοθάνατοι, μπαίνοντας ασθενείς οι οποίοι προσπαθούν να βρουν μία ελπίδα, η οποία έχει φύγει από καιρό από τον ένατο όροφο και λίγοι είναι οι εξεταζόμενοι, και όχι εν δυνάμει οι ασθενείς, οι οποίοι μπορούν να βρουν ή να ψάξουν κάποιο πρόβλημα ή κάποιο σύμπτωμα ή κάποιας παραπομπής από άλλο γιατρό. Εδώ θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να μας πείτε μέσα σε αυτό το κτίριο ότι πέρα από τις θεραπείες που γίνονται ή γίνονταν μέχρι σήμερα, την όλη δομή του νοσοκομείου είναι ένα πραγματικό νοσοκομείο. Και όλοι απορούν πώς ένας χειρουργός είναι εκεί, γιατί υπάρχουν νοσηλεύτριες, γιατί υπάρχουν κλίνες, γιατί υπάρχουν κλινικές. Και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να δούμε ότι ως ογκολογικό νοσοκομείο δεν είναι μόνο ογκολόγοι μέσα σε αυτό το νοσοκομείο που ασχολούνται με τις θεραπείες, αλλά υπάρχουν σχεδόν όλες οι ειδικότητες και τι ρόλο παίζουν και στελεχώνουν αυτό τον χώρο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που, το οποίο λέτε, κύριε Φιρινίδη. Η νοοτροπία η οποία υπάρχει θεωρεί ότι το νοσοκομείο περισσότερο λειτουργεί ως ένα κέντρο παρηγορικής φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχει ξεχωριστό αυτόνομο τμήμα προληπτικού ελέγχου. Η σύγχρονη ογκολογία πρεσβεύει πλέον συγκεκριμένα πράγματα και πρεσβεύει ένα βασικό τρίπτυχο. Είναι πρώτον η πρόληψη. Είναι δεύτερον η πρώιμη διάγνωση και τρίτον είναι η εξατομικευμένη και εξειδικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση. Εάν λοιπόν βασιστούμε σε αυτό το τρίπτυχο, θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε προσυμπτωματική και πρώιμη διάγνωση του καρκίνου και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα σε συνδυασμό και με τους τρεις πυλώνες της θεραπευτικής αντιμετώπισης και εννοώ τη χειρουργική θεραπεία, την ογκολογική θεραπεία, είτε αυτή είναι χημειοθεραπεία, νοσοθεραπεία ή στοχευμένη θεραπεία, όλα αυτά που έχουν στη φαρέτρα τους οι ογκολόγοι, και τρίτον και την ακτινοθεραπεία, τον τρίτο βασικό πυλώνα, να προσπαθήσουμε ένα δυσίατο νόσημα να το αντιμετωπίσουμε, να μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα σημαντικό προσδόκιμο και γιατί όχι και την ίαση, όσο και αν ακούγεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό στα ογκολογικά νοσήματα. Κατά συνέπεια λοιπόν,
Το θεαγένειο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στηρίζεται σε αυτό το τρίπτυχο το οποίο είπαμε, της πρόληψης, της πρώιμης διάγνωσης και της εξατομικευμένης θεραπείας, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πάρα πολύ καλές επιβιώσεις για τους ασθενείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτό το οποίο κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, η ευαισθητοποίηση του κοινού, έχει τεράστια σημασία να μπορεί κανείς να γνωρίζει κάποια συμπτώματα, κάποια καμπανάκια τα οποία να τον οδηγήσουν στο γιατρό και να μπορέσει έτσι να διαγνωστεί έγκαιρα με το ογκολογικό νόσημα. Πάντοτε πρέπει να θυμόμαστε ότι η έγκαιρη διάγνωση και η πρώιμη διάγνωση σώζει ζωές, ακόμη και στα ογκολογικά νοσήματα. Εξαιρετικά για μία ακόμη φορά, και θα ήθελα όροφο-όροφο, τμήμα-τμήμα, για να ξέρουμε όλοι τι γιατρούς μπορούμε να συναντήσουμε μέσα σε αυτόν τον χώρο, και μην ξεχνάμε ότι απέναντι είναι και η έδρα των ΜΑΤ, των μονάδων καταστολής, και εσείς είστε μία ομάδα καταστολής σε ένα πάρα πολύ μεγάλο και σκοτεινό εχθρό που ονομάζουμε όγκο καρκίνο Κίνα. Το θεαγένειο είναι ένα κλασικό νοσοκομείο. Έχει τους συγκεκριμένους τομείς από τους οποίους αποτελείται, που είναι η ιατρική υπηρεσία, η νοσηλευτική υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία και η διοικητική υπηρεσία, προκειμένου να καλύπτονται όλες οι ανάγκες ενός σύγχρονου νοσοκομείου. Από εκεί και μετά, η ιατρική και η νοσηλευτική υπηρεσία δομούνται από τους αντίστοιχους τομείς, το χειρουργικό τομέα, τον παθολογικό τομέα, τον εργαστηριακό τομέα. Σημαντικό κομμάτι στη λειτουργία του Θεαγενείου είναι το κέντρο προληπτικού ελέγχου, το οποίο υπάρχει στην οδό Θεαγένους Χαρίση, το οποίο ασχολείται με συγκεκριμένα προγράμματα πρόληψης καρκίνου μαστού, γυναικολογικού καρκίνου, καρκίνου πεπτικού, και πολύ σύντομα θα ξεκινήσουμε και το κομμάτι το οποίο αφορά τη δική μας ειδικότητα, συνεργασία με τους πνευμονολόγους, ογκολόγους, το κέντρο πρώιμης διάγνωσης καρκίνου πνεύμονα και επαγγελματικών παθήσεων του πνεύμονα που μπορούν να οδηγήσουν σε καρκίνο. Γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια σημαντική άνοδο του κακοήθους μεσοθυλιώματος του υπεζοκότα. Άρα λοιπόν έχουμε το κέντρο προληπτικού ελέγχου και βεβαίως, όπως είπαμε, το κέντρο της ημερήσιας νοσηλείας, το οποίο μεταφέρθηκε στην Πηλαία. Όλα αυτά τα τμήματα συνεργάζονται αρμονικά, προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο, με γνώμονα πάντοτε την εξειδικευμένη, εξατομικευμένη αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς, και προσπαθούμε πάντοτε στο κομμάτι αυτό να στηρίξουμε βεβαίως και το ψυχολογικό κομμάτι, το οποίο είναι ιδιαίτερο σε ένα τέτοιο νοσοκομείο. Κλείνοντας, αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω, το ψυχολογικό κομμάτι. Επομένως, το νέο νοσοκομείο που θα είναι στην περιοχή του Φιλίρου, αν δεν απατώμε. Προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα, μάλλον θα βρίσκεται κοντά με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, κοντά στο παλαιό ίσως στρατόπεδο Καρατάσου. Δεν θα το πω έτσι με απόλυτη βεβαιότητα, είναι πράγματα τα οποία εξετάζει το Υπουργείο Υγείας αυτή τη στιγμή σε συνδυασμό με την διοίκηση του Θεαγενείου Νοσοκομείου. Πάντως όλα βρίσκονται σε έναν αρκετά καλό δρόμο και ελπίζουμε να εξελιχθούν σύντομα. Εκεί δίπλα είναι και το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Προφανώς θα γίνει ένα πάρκο υγείας, νοσοκομείων στην περιοχή, το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ, όχι μόνο η πόλη μας όπως είπαμε, αλλά όλος ο βορειοελλαδικός χώρος. Προφανώς εκεί και η χωροταξία θα είναι κάπως διαφορετική, δεν θα είναι τα γνωστά παγωμένα δωμάτια που, όπως είπατε, ψυχολογικά πηγαίνει ο καθένας και βλέπει αυτή την ασπρίλα που έχουν μέσα και κάνει από μέσα του την προσευχή του, πώς θα πάει η θεραπεία του, αν θα ξανάρθει την επόμενη φορά ή ό,τι άλλο. Πράγματι, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ακολουθώντας την πορεία μας τελικά μέσα στο νοσοκομείο, φτάνουμε και στον χώρο που είναι η δική σας κλινική, την οποία και διευθύνεται και ονομάζεται θωρακοχειρουργική. Αμέσως γεννιούνται τα ερωτήματα. Όχι μόνο τη σχέση έχουμε με τους όγκους, βασικά οπουδήποτε μπορεί να βγει κάποιος όγκος, κάποιος καρκίνος,
από τον ίχι μέχρι τον εγκέφαλο, όσο περίπου να οριοθετήσουμε τι σημαίνει θωρακοχειρουργική. Η θωρακοχειρουργική είναι μία ειδικότητα η οποία ασχολείται με τα όργανα και τις αντίστοιχες παθήσεις των οργάνων που εδράζονται στην θωρακική κοιλότητα. Ειδικά το κομμάτι της θωρακοχειρουργικής ογκολογίας, το οποίο η δική μας κλινική είναι εξειδικευμένη, ασχολείται με τις παθήσεις των πνευμόνων, τις νεοπλασματικές παθήσεις των πνευμόνων, είτε αυτές είναι πρωτοπαθείς είτε είναι μεταστατικές, και επίσης όλων των υπόλοιπων οργάνων. Δηλαδή είναι παθήσεις που μπορούν να αφορούν το μεσοθωράκιο, όπως όργανο όπως είναι ο θύμος αδένας, μπορούν να αφορούν τον ισοφάγο, σπανιότερα είναι τα νεοπλάσματα της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, και παράλληλα είναι δυνατόν να συνεισφέρει λόγω της σχέσης με τα μεγάλα αγγεία, βοηθώντας σε τοποθετήσεις καθετήρων μακροχρόνιας φλεβικής προσπέλασης που είναι απαραίτητη για τους ογκολογικούς ασθενείς λόγω της συχνής χρήσης χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στο φλεβικό τους δίκτυο, όπως επίσης το να αντιμετωπίσει καταστάσεις με επίγουσες, με δύσκολο αεραγωγό, με προβλήματα στο ανώτερο και στο κατώτερο αναπνευστικό. Η θωρακοχειρουργική ογκολογία είναι μία ιδιαίτερη ειδικότητα, τεχνικά απαιτητική ειδικότητα, απαιτεί μία επταετή ενασχόληση μετά την λήψη των βασικών ιατρικών σπουδών, και έχει όμως έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πραγματικά μπορεί κανείς να βρει ένα ιδιαίτερα σοβαρό αντικείμενο στο οποίο έχει πολλά να προσφέρει στον συνάνθρωπο. Επομένως, ισοφάγος, θύμος αδένας, πνεύμονες και καρδιά. Διαφέρεται σε κάτι από τον καρδιοχειρουργό? Η ειδικότητα είναι κοινή. Όταν τελειώνουμε έχουμε τον τίτλο του χειρουργού θώρακος καρδιάς. Ωστόσο όμως οι εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν και όπως γίνεται και σε διεθνές επίπεδο αναγκάζουν τον χειρουργό θώρακος καρδιάς σε τελική ανάλυση να εξειδικευθεί σε ένα από τα δύο κομμάτια. Οι τεχνολογίες αιχμής προχωρούν τόσο γρήγορα που για να μπορεί κανείς να τις παρακολουθήσει και να λειτουργεί εξειδικευμένα και στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, ουσιαστικά σε αναγκάζει να ασχολείσαι με ένα από τα δύο αντικείμενα. Οπότε μετά το πέρας της ειδικότητας, στην πράξη υπάρχει ένα είδος άτυπου διαχωρισμού που θα ασχοληθεί κανείς είτε με την θωρακοχειρουργική είτε με την καρδιοχειρουργική και χειρουργική των αγγείων. Το δικό μας κομμάτι αφορά την θωρακοχειρουργική και ιδιαίτερα την θωρακοχειρουργική ογκολογία. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε την Αθανασία που επιβεβαιώνει τα λόγια του κυρίου Μπαρμπετάκη πως ερχόμαστε σε επαφή με ένα θωρακοχειρουργό, με ποιο τρόπο και με τι ασχολείται. Κυριακάτοικος εκκλησιασμός στο χωριό. Ξαφνικά ο θείος μου, που στεκόταν δίπλα στο μανουάλι μου τα κεράκια, άρχισε να βύχει, χωρίς σταματημό. Προσπάθησε να βγει έξω, δίχως όμως να τα καταφέρει, γιατί δεν του φτάσει η ανάσα. Το ασθενοφόρο, σύντομα, τον παρέλαβε στο νοσοκομείο. Έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και κλήθηκε ο θωρακοχειρουργός. «Τι γιατρός είναι αυτός?» ρώτησε με περιέργεια τον πατέρα μου. «Αθανασία μου, εκείνος είναι που χειρουργεί την καρδούλα, τους πνεύμονες και ό,τι υπάρχει μέσα στο κλουδάκι του θώρακα, που όταν αναπνέει κλείνει και ανοίγει. Ο θείος θα γίνει καλά. Αθανασία μου, ο θείος καπνίζει και δεν κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις. Επομένως τώρα θα κάνει τον έλεγχο και αν βρεθεί καρκίνος του πνεύμονα, ο θωρακοχειρουργός θα προσπαθήσει να τον αφαιρέσει. Αχ, ο Θεός να τον προστατεύει και να τον βοηθήσει να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία». Θώρακας, ένα κλουβί από κόκαλα,
το οποίο είναι απαραίτητο, όπως είναι το κρανίο για τον εγκέφαλο, για να προστατεύσει ευγενή όργανα, μεταξύ των οποίων είναι και ο πνεύμονας, και μεταξύ των άλλων οργάνων που μας είπατε, που είναι σπανιότερα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεται. Το πιο σύγχρονο και, όπως μας λέτε και στον τίτλο, το πιο μοντέρνο και το πιο γνωστό της μόδας, είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, που χύνεται πολύ μελάνη και στα βιβλία, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στα ιατρεία με τον γενικό γιατρό ή τον παθολόγο, οι οποίοι προσπαθούν με τα κόπη και βασάνο να πείσουν τους ανθρώπους οι οποίοι κατά βάση καρκίνος πνεύμονα ίσον κάπνισμα, να διακόψουν αυτή την συνήθεια, γιατί τα αποτελέσματα είναι οδυνηρά, όπως θα μας περιγράψετε. Επομένως, ξεκινώντας όπως πάντα από την είσοδο, αφού μας πείτε λίγο για το κλουβί, πόσο προστατεύει τελικά αυτά τα όργανα, να μας πείτε και το όργανο με το οποίο θα ασχοληθούμε ακόμη περισσότερο σήμερα, αλλά και κάποιες μικρές αναφορές, γιατί ο καθένας μας έχει έρθει σε επαφή, είτε με συγκινήσει είτε ο ίδιος, και με τον ισοφάγο και με το θυμαδένα, και ειδικά εμείς νευρολογικά, μια μεγάλη ασθένεια και πασίγνωστη, γιατί ήταν η ασθένεια του Ωνάση, την μυασθένεια. Νομίζω τα περιγράψατε εξαιρετικά, κύριε Φυρητίδη. Ο θωρακικός κλωβός υπάρχει και έχει φροντίσει η ίδια η φύση γι' αυτόν, ώστε να προστατεύει ευγενή ανατομικά στοιχεία, όπως είναι η καρδιά και οι πνεύμονες, που είναι τα όργανα της κυκλοφορίας και της αναπνοής. Η καρδιά χτυπάει κατά μέσο όρο περίπου 80 φορές το λεπτό, αναπνέουμε γύρω στις 15 με 18 φορές το λεπτό. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι από αυτό και μόνο είναι πάρα πολύ σημαντικός ο θωρακικός κλωβός και τα στοιχεία τα οποία περιέχει. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον καρκίνο του πνεύμονα, ο καρκίνος του πνεύμονα πραγματικά αποτελεί μία σύγχρονη επιδημία. Αυτή τη στιγμή αποτελεί, έτσι για να αναφέρω ορισμένα στατιστικά στοιχεία, την πρώτη αιτία θανάτου στην πατρίδα μας από καρκίνο, και ταυτόχρονα αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου γενικότερα, μετά τα αγκιακά εγκεφαλικά και τα καρδιακά επεισόδια. Όμως από καρκίνο, θα το επαναλάβω, αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου. Άρα λοιπόν είναι ο πιο θανατηφόρος καρκίνος. Ετησίως διαγιγνώσκονται περίπου 7.000 περιστατικά με καρκίνο πνεύμονα, χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη καταγραφή, αλλά τα στοιχεία αυτά δείχνουν να είναι αρκετά αξιόπιστα, καθώς έχουν σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως επίσης το 2020 αναφέρονται περίπου 7.500 θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα. Ο καρκίνος του πνεύμονα λοιπόν αποτελεί ξεκάθαρα μια σύγχρονη επιδημία και συνεχίζει να εξελίσσεται. Η αναλογία η οποία υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ ανδρών γυναικών ήταν 4 άνδρες και μία γυναίκα. Τα τελευταία χρόνια αυτό αλλάζει και τίνει να εξισορροπηθεί, και βλέπει κανείς ότι η αναλογία στη δεκαετία του 90 και στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα πήγε στο 2,5 με 2 προς 1, και μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια η αναλογία αυτή τίνει να εξισωθεί. Και η βασική αιτία για αυτό είναι η πολύ έντονη καπνιστική συνήθεια στο γυναικείο φύλο. Όπως πάρα πολύ σωστά αναφέρατε, το κάπνισμα αποτελεί έναν τεκμηριωμένο καθοριστικό παράγοντα κινδύνου για τον καρκίνο του πνεύμονα. Εδώ να αναφέρω ότι η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό καπνιστών έρχεται στη δεύτερη θέση, με ένα ποσοστό το οποίο στους άνδρες φτάνει στο 40-45% μετά από την Πολωνία. Όταν φανταστείτε ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου στο 20-25%. Άρα λοιπόν πραγματικά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας σε σχέση με το κάπνισμα, στο να προχωρήσουμε σε στρατηγικές διακοπής της καπνιστικής συνήθειας, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Το κάπνισμα ξεκάθαρα είναι παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο του πνεύμονα.
Να θυμίσω ότι στον καπνό περιέχονται 4.000 χημικές ενώσεις, εξ αυτών 2 είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνες, είναι οι νιτροζαμίνες και οι αρωματικοί κυκλικοί υδρογονάνθρακες. Ξεκάθαρα λοιπόν το γνωρίζουμε και πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί το να μπορέσουμε να φτάσουμε έστω στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 25% θα οδηγήσει και σε μια σημαντική εξοικονόμηση πόρων όλων αυτών των ασθενών που οδηγούνται με καρκίνο του πνεύμονα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Θα εξοικονομηθούν πραγματικά πόροι σε ένα σαφώς υποχρηματοδοτούμενο σύστημα υγείας όπως είναι το ελληνικό. Άρα η λέξη κάπνισμα είναι πάρα πολύ σημαντική, για μας είναι πραγματικά κόκκινο πανί. Το κάπνισμα πρέπει να σταματήσει και πρέπει να προχωρήσουμε σε στρατηγικές πρόληψεις από την μαθητική ηλικία. Πολύ δύσκολο αυτό που αναφέρετε, ένας αγώνας ατέρμονος που δεν μπορέσαμε ποτέ να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Συν το γεγονός ότι πάλι βρέθηκε ένα τούνελ διαφυγής των καπνιστών με το άτμισμα. Επίσης πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση, ξεκάθαρα και η Πανευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πανευρωπαϊκή Θωρακοχειρουργική Εταιρεία τονίζουν ότι οι συνέπειες του ατμίσματος εντός εισαγωγικών είναι ακριβώς οι ίδιες με το κλασικό τσιγάρο. Άρα λοιπόν ξεκάθαρα πρέπει να το πούμε και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν χωρά καμία ούτε αμφισβήτηση. Είναι εξίσου βλαβερή και η συνήθεια του ατμίσματος όσο και η καπνιστική συνήθεια. Εκτός από το κάπνισμα υπάρχουν κάποια άλλα αίτια τα οποία οδηγούν σε αυτό το σημείο, στο ίδιο σημείο του καρκίνου, και επίσης αν ο καρκίνος που βρίσκεται τελικά, πώς βρίσκεται, δηλαδή πώς καταλαβαίνουμε τα συμπτώματα, κάποια εξέταση, την εξέλιξη του ασθενούς, ότι μάλλον κάτι συμβαίνει στον πνεύμονα, και αν είναι, για να μην αναθεματίζουμε συνέχεια μόνο τους καπνιστές, το αίτιο αυτό, όχι μόνο σαν αίτιο, αλλά σαν πρωτοπαθές αίτιο, σαν πρώτη εστία, ή υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να είναι και μεταστάσεις από άλλα σημεία του σώματος. Οι εξαιρετικές οι επισημάνσεις σας. Θα ξεκινήσω από το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Ποιοι είναι άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στον καρκίνο του πνεύμονα? Πέρα από το κάπνισμα υπάρχουν οι λεγόμενοι επαγγελματικοί παράγοντες, υπάρχουν οι επαγγελματικές πνευμονοπάθειες οι οποίες μπορούν σαφέστατα να οδηγήσουν και να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με το κάπνισμα στον καρκίνο του πνεύμονα. Υπάρχει η κληρονομικότητα η οποία είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική, υπάρχει η ατμοσφαιρική μόλυνση, εδώ χαρακτηριστικά να τονίσω, παγκοσμίως είναι γνωστό ότι το πρώτο περιστατικό καρκίνου πνεύμονα, πρωτοπαθούς καρκίνου πνεύμονα σε παιδική ηλικία έχει εμφανιστεί στην Κίνα σε παιδί ηλικίας 7 ετών. Αυτό δείχνει τον ρόλο της μόλυνσης, της ατμοσφαιρικής μόλυνσης, γιατί είναι γνωστό ότι ταλανίζεται η Κίνα από υψηλά επίπεδα μόλυνσης. Παίζει λοιπόν πολύ σημαντικό ρόλο ή μπορεί να συντείνει, εν πάση περιπτώσει, μαζί με άλλους παράγοντες στην εμφάνιση του καρκίνου του πνεύμονα. Από εκεί και μετά υπάρχουν και διατροφικοί παράγοντες, κάποιοι υιογενείς παράγοντες, υπάρχουν επίσης άλλα στοιχεία, αποδεδειγμένα καρκινογόνος παράγων. Αποδεδειγμένα καρκινογόνος παράγων είναι το ραδόνιο, το οποίο είναι ένα στοιχείο το οποίο προκύπτει από το ουράνιο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τεκμηριωμένα και επίσημα κάποιοι παράγοντες στους οποίους μπορούμε να προχωρήσουμε σε χειρισμούς ώστε να προλαμβάνουμε την κατάσταση αυτή. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος, σε σχέση με την συμπτωματολογία και το πώς προχωρούμε στη διάγνωση, θα προσπαθήσω έτσι να είμαι όσο γίνεται πιο περιεκτικός και λιτός ταυτόχρονα. Να πω καταρχάς ότι υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 25% των ασθενών που διαγνώσκονται με καρκίνο πνεύμονα χωρίς να έχουν κάποιο σύμπτωμα. Δηλαδή σε κάποιους μπορεί να είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε τυχαίο έβριμα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα συμπτώματα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε μια τέτοια κατάσταση είναι ο βήχας,
είναι μια αιματηρή απόχρεμση, είναι κάποια δυσκολία στην αναπνοή, ίσως κάποιος πόνος στο στήθος. Επίσης μπορεί να έχουμε και κάποια άλλα συμπτώματα τα οποία μπορεί να, και πρέπει να μας οδηγήσουν στο γιατρό. Είναι ένα βράχνιασμα το οποίο μπορεί να εμφανιστεί στη φωνή, έτσι, και το οποίο να επιμένει χωρίς να μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί. Και βέβαια υπάρχουν και τα λεγόμενα γενικά συμπτώματα των ογκολογικών νοσημάτων που περιλαμβάνουν την γενικευμένη αδυναμία, την καταβολή, την κακουχία και τα οποία είναι τα λεγόμενα μη ειδικά συμπτώματα. Και να προχωρήσω και να πω δύο λόγια για το θέμα της διάγνωσης. Όταν λοιπόν έρθει ο ασθενής στον γιατρό, θα πρέπει να ξεκινήσει κάποια διαδικασία διερεύνησης. Η διερεύνηση ξεκινά συνήθως με την απλή ακτινογραφία θώρακος, η οποία στη συνέχεια θα οδηγήσει σε περαιτέρω εξετάσεις. Παλαιότερα, οι εξετάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνταν για να ελέγξουμε τον καρκίνο του πνεύμονα περιλάμβαναν τον λεγόμενο αξονικοτομογραφικό έλεγχο με αξονικές τομογραφίες θώρακος, κοιλιάς, εγκεφάλου και έλεγχο και των οστών με ένα σπινθυρογράφημα. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελέγξει κανείς όλο το υπόλοιπο σώμα για να δει αν ο όγκος εντοπίζεται αποκλειστικά και μόνο στον πνεύμονα ή έχει δώσει αυτό το οποίο ονομάζουμε μεταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση η σταδιοποίηση είναι απαραίτητη γιατί βάσει αυτής θα εκπονηθεί μία θεραπευτική στρατηγική. Τα τελευταία χρόνια στην φαρέτρα μας έχει μπει η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, είναι το λεγόμενο PET scan, είναι το μηχάνημα το οποίο διαθέτει το νοσοκομείο μας, το οποίο δείχνει με μία εξέταση ολόκληρο το σώμα, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη διενέργειας των αξονικών τομογραφιών, και το PET scan συνδυάζεται και με μία μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, οπότε κανείς έχει μία πλήρη εικόνα της κατάστασης του ογκολογικού ασθενούς, ώστε να γνωρίζει ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματά του και να εκπονηθεί μία θεραπευτική στρατηγική. Συνήθως οι εξεταζόμενοι έρχονται σε εσάς ως ασθενείς ή κάποιοι λένε θα πάω στο θωρακοχειρουργό γιατί έχω αυτό το σύμπτωμα. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται σίγουρα οι παθολογικές ειδικότητες. Βρίσκονται είτε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οι γενικοί γιατροί, οι παθολόγοι, οι οποίοι βρίσκονται συνήθως στην περιφέρεια, και από εκεί και μετά, όταν τα συμπτώματα φαίνεται ότι σχετίζονται με τον πνεύμονα, έρχονται οι πνευμονολόγοι. Σε εμάς θα φτάσουν οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες υπάρχει ένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης, είναι δηλαδή ασθενείς οι οποίοι ανήκουν στα λεγόμενα πρώιμα στάδια της νόσου που μπορούν να ωφεληθούν από την χειρουργική θεραπεία προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και εδώ αξίζει να επισημάνω, μου δίνεται την ευκαιρία να πω, τον πολύ σημαντικό ρόλο των γιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα αξιολογήσουν σωστά τα συμπτώματα αυτά και θα παραπέμψουν πάρα πολύ έγκαιρα στα πιο εξειδικευμένα τμήματα, στα πιο εξειδικευμένα νοσοκομεία τους ασθενείς τους για να τύχουν τις καλύτερες δυνατές αντιμετώπισης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί το αποδείξατε με το γεγονός ότι οι θεριακλίδες Έλληνες εμφάνισαν ένα τρομερό νούμερο το οποίο όταν το άκουσα από εσάς τώρα με προξένησε μεγάλη εντύπωση, δηλαδή 7.000 κόσμος να προσβάλλεται κάθε χρόνο, δεν είναι μικρό πράγμα, είναι μια γάγκρανα, δηλαδή είναι περίπου 20 άνθρωποι την ημέρα. Είναι τρομακτικό το νούμερο και αυτό δίνει την βαρύτητα που κι εσείς θέλετε να περάσετε, χωρίς να φοβίζει όμως τους τηλεθεατές μας αυτό το πράγμα, ότι μιλάω για ένα όγκο και σκέφτομαι μέσα στο θάνατο ότι θα χάσω την ποιότητα ζωής μου, αλλά αυτό που πρέπει να σκεφτούν είναι η πρόληψη. Δηλαδή να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, που νομίζω ότι τη σήμερα εποχή έχουμε όλα τα μέσα, ήδη μας είπατε για τις δυνατότητες της κλινικής σας που έχει και ακριβά μηχανήματα που διαγνώσκουν εύκολα, γρήγορα, αλλά και ακριβώς, είτε τις μεταστάσεις είτε τον ίδιο τον καρκίνο. Πρόληψη λοιπόν. Η πρόληψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην αντιμετώπιση των ογκολογικών νοσημάτων.
το θέτεται πάρα πολύ σωστά. Η πρόληψη σχετίζεται με κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες στις οποίες θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία της πολιτείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως επίσης και των εξειδικευμένων κέντρων που αντιμετωπίζουν τα νοσήματα αυτά. Ενώ για άλλα ογκολογικά νοσήματα, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, όπως είναι ο γυναικολογικός καρκίνος, όπως είναι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου, υπάρχει μία συγκεκριμένη και σταθερή διαδικασία προληπτικού ελέγχου. Στον πνεύμονα δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο αυτό. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες και διεθνώς αλλά και στην πατρίδα μας να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο προληπτικού ελέγχου. Μεγάλες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει με μεγάλο αριθμό ασθενών έχουν καταλήξει στο ότι θα μπορούσε να πει κανείς συνοπτικά ότι ομάδα υψηλού κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα αποτελούν άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, τα οποία κάνουν χρήση καπνού περισσότερο από 20 πακέτα έτη. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι πόσα πακέτα την ημέρα καπνίζει κάποιος για πόσα χρόνια. Δηλαδή, αν κάποιος καπνίζει 2 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για 10 χρόνια, αυτομάτως μπαίνει στην ομάδα υψηλού κινδύνου και αν είναι άνω των 50 ετών. Είναι σε αυτό το οποίο ονομάζουμε 20 pack years, λέγεται στη διεθνή βιβλιογραφία, 20 πακέτα έτη το αναφέρουμε στην ελληνική βιβλιογραφία. Αυτή λοιπόν η ομάδα υψηλού κινδύνου πλέον θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχεται με την χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία θώρακος, το low dose CT θώρακος, προκειμένου να μπορέσουμε να εντοπίσουμε κάποιες εικόνες στο πνευμόνι, οι οποίες να παραπέμπουν πιθανότητα σε έναν αρχόμενο καρκίνο πνεύμονα. Άρα η προσπάθειά μας πλέον και μέσω της μονάδας πρόληψης του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης βασίζεται στο να μπορέσουμε να εντοπίσουμε άτομα από αυτή την ομάδα υψηλού κινδύνου, τα οποία μπορεί να έχουν στοιχεία και να χρήζουν παρακολούθησης ώστε και να διαγνώσουμε καρκίνο πνεύμονα τα επόμενα χρόνια, να τον διαγνώσουμε σε ένα πρώιμο στάδιο το οποίο να μπορεί να αντιμετωπιστεί χειρουργικά και να έχει και ελπίδες ίσως και ίασης. Πρόληψη λοιπόν, ακρογωνιαίος λίθος, πολύ σημαντικός, αξίζει να επενδύσουμε σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα και πλέον είναι καιρός πέρα από την πρόληψη και να δημιουργηθεί και ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τον καρκίνο του πνεύμονα. Είναι πλέον αδύρυτη ανάγκη να γίνει αυτό. Υπάρχει και η θεραπεία, η οποία είναι η παθολογική, που εφαρμόζουν κυρίως ο πνευμονολόγος στην περιοχή, σε συνεργασία με τον ογκολόγο. Ποιο είναι το όριο που σε κάποιον ασθενή μας θα πούμε ότι από εδώ και πέρα δεν έχει να προσφέρει κάτι η θεραπεία η συντηρητική, δηλαδή το φάρμακο ή ό,τι άλλο, και πρέπει να απευθυνθείτε στην κλινική του κυρίου Μπαρμπετέκη για χειρουργείο. Οι πυλώνες της αντιμετώπισης των ογκολογικών ασθενών είπαμε πως είναι τρεις. Είναι η χειρουργική θεραπεία, είναι η ογκολογική θεραπεία και η ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση. Άρα λοιπόν χειρουργική, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία είναι τα τρία βασικά όπλα στη φαρέτρα μας. Και εδώ πέρα στο πώς θα εκπονηθεί μια σωστή στρατηγική έρχεται και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το λεγόμενο ογκολογικό συμβούλιο. Τα ογκολογικά συμβούλια είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου. Δηλαδή, κάθε περίπτωση εξετάζεται στο συμβούλιο στο οποίο παρίστανται οι παθολόγοι-ογκολόγοι, οι πνευμονολόγοι, οι ακτινοθεραπευτές-ογκολόγοι και οι θωρακοχειρουργοί. Παράλληλα, συμμετέχουν ως σύμβουλοι και οι παθολογοανατόμοι, οι ακτινοδιαγνώστες και οι μοριακοί βιολόγοι όπου απαιτείται, γιατί έχουμε πραγματικά πολύ σοβαρές εξελίξεις στο κομμάτι της μοριακής βιολογίας στο να μπορέσουν να βρουν τις λεγόμενες στοχευμένες θεραπείες. Άρα λοιπόν
Κάθε περίπτωση ουσιαστικά εξατομικεύεται αφού γίνει η σωστή σταδιοποίηση και στα πλαίσια της λειτουργίας του Ογκολογικού Συμβουλίου λαμβάνεται η καταλληλότερη απόφαση για τον άρρωστο βάσει αυτού που ονομάζουμε στάδιο νόσου και γενικής κατάστασης, γιατί και αυτό παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορεί κάποιος να είναι σε ένα αρχικό στάδιο, αλλά η γενική του κατάσταση να είναι τέτοια που να μην δύναται να λάβει γενική αναισθησία ή να μην μπορεί να αντέξει ένα χειρουργείο ή μια χημειοθεραπεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις εξατομικεύεται η απόφαση για την θεραπεία, πάντοτε όμως αυτό λειτουργεί στα πλαίσια του Ογκολογικού Συμβουλίου, δηλαδή η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι δουλειά ομάδος και συνεργασίας ειδικοτήτων. Μόνον τότε υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Αν τελικά αποφασιστεί από το Συμβούλιο ότι η λύση μας είναι το χειρουργείο, χρειάζεται κάποια συνένεση από τον ασθενή, από το περιβάλλον του ή απλά ενημερώνετε τι θα κάνετε και πηγαίνετε στην αίθουσα του χειρουργείου. Οι θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις, στην πλειονότητά τους είναι μείζονες επεμβάσεις, με την έννοια ότι είτε γίνονται ελάχιστα επεμβατικά είτε γίνονται ανοιχτά, αφορούν στην αφαίρεση τμήματος ενός ζωτικού οργάνου, όπως είναι ο πνεύμονας, που θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει ο ασθενής μετά την αφύπνισή του για να μπορεί να έχει μια ομαλή πορεία. Άρα λοιπόν εκ προημίου γνωρίζει κανείς ότι είναι κάτι δύσκολο, κάτι το οποίο μπορεί να έχει κάποιες πιθανές επιπλοκές, να μην πάνε τα πράγματα όπως πρέπει. Αυτό στατιστικά είναι πιθανό και οφείλουμε να, και να το τονίζουμε εμείς, αλλά και να το ξέρει και ο κόσμος ο οποίος μας βλέπει και μας ακούει. Πάντοτε είναι απαραίτητη η συνένεση του ασθενούς και μάλιστα πρέπει να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για το είδος της θεραπευτικής πράξης, χειρουργικής πράξης την οποία πρόκειται να ακολουθήσουμε. Πρέπει να γνωρίζει επίσης το τι ακριβώς πρόκειται να κάνουμε, ποιο είναι το πλάνο το οποίο έχουμε και ποιες είναι γενικά οι πιθανότητες. Βασικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τα πάντα και οι συγγενείς, προκειμένου και εκείνοι να κατανοήσουν τη βαρύτητα της επέμβασης την οποία πρόκειται να υποβληθεί ο συγγενής τους. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το χαρακτήριζα υποχρεωτικό και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να έχει και την κατάλληλη ψυχολογία ο ασθενής για να αποδεχθεί αυτού του είδους την θεραπευτική αντιμετώπιση. Αν γνωρίζει, είναι καλύτερα προετοιμασμένος και αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μία πιο ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Ο ασθενής που γνωρίζει μπορεί και ανανύπτει πολύ καλύτερα και πολύ ευκολότερα. Συνήθως αφαιρείται τον όγκο, αλλά και όχι μόνο, από το σημείο που έχει πληγεί. Τι βρίσκεται και πού βρίσκονται αυτά που αφαιρείται? Η σύγχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα πρεσβεύει ως θεραπεία εκλογής την λοβεκτομή με ταυτόχρονο λεμφαδενικό καθαρισμό. Είναι το καλύτερο δυνατό το οποίο μπορεί να προσφέρει κανείς στον ογκολογικό ασθενή με καρκίνο πνεύμονα, με το σκεπτικό ότι αφαιρείται όλη η νόσο σε υγιή όρια. Παράλληλα αφαιρούνται οι λεμφαδένες και για θεραπευτικούς αλλά και για λόγους σταδιοποίησης, να γνωρίζουμε το ακριβές στάδιο της νόσου, και παράλληλα αφήνουμε πνευμονικό παρέχημα στον ασθενή για να μπορεί να ζει μια φυσιολογική ζωή μετά από το χειρουργείο. Να μην έχει δηλαδή αυτό το οποίο ονομάζουμε αναπνευστική ανεπάρκεια, να μπορεί δηλαδή η καθημερινότητά του να είναι φυσιολογική. Ωστόσο όμως υπάρχουν και περιπτώσεις τις οποίες οι όγκοι εντοπίζονται πολύ κεντρικά, είναι στο σημείο στο οποίο ενώνεται ο πνεύμονας με την καρδιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε υποχρεωμένοι να αξιολογήσουμε τον ασθενή για το ενδεχόμενο αφαίρεσης ολόκληρου του πνεύμονα. Η πνευμονεκτομή είναι μία από τις βαρύτερες επεμβάσεις στην χειρουργική και πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη περίσκεψη, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ή κατά κάποιο τρόπο να προσπαθήσουμε να προλάβουμε τυχόν επιπλοκές. Έχει μεγάλη σημασία να προσφέρουμε την θεραπεία που πρέπει στον ασθενή χωρίς να επηρεάζεται όμως η καθημερινότητά του, για να μπορεί έτσι να ανταπεξέλθει και στις συμπληρωματικές θεραπείες, είτε είναι αυτές η χημειοθεραπεία είτε είναι η ακτινοθεραπεία. Άρα απαιτείται περίσκεψη, εμπειρία και εξειδικευμένο κέντρο στην αντιμετώπιση αυτού του είδους των καταστάσεων.
η τελική απόφαση, το τι θα γίνει, πώς θα γίνει, την οποία συνάγεται από τις πληροφορίες που έχετε, επιβεβαιώνεται με τη βιοψία και ποιος βλέπει αυτό το κομμάτι το οποίο στέλνεται για περαιτέρω μελέτη. Εδώ είναι πολύτιμη η βοήθεια των παθολογοανατόμων, οι οποίοι αναλύουν το παρασκεύασμα, δίνουν πολύ σημαντικές πληροφορίες, τόσο για το μέγεθος του όγκου, όσο για τη συμμετοχή των λεμφαδένων, όπως επίσης και ορισμένες άλλες πληροφορίες, οι οποίες είναι σημαντικές για τη λεγόμενη βιολογική συμπεριφορά του όγκου. Δηλαδή, να το πω απλά και να το αντιληφθεί και το κοινό που μας ακούει, αν ένας όγκος είναι λιγότερο ή περισσότερο επιθετικός. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους, ώστε στη συνέχεια το Ογκολογικό Συμβούλιο, όπως προείπαμε, να αποφασίσει το τι είδους συμπληρωματική θεραπεία θα γίνει. Εάν θα είναι κάποια χημειοθεραπεία, κάποια στοχευμένη θεραπεία, συνδυασμός αυτών με ακτινοθεραπεία ή τα τελευταία χρόνια υπάρχει στη φαρέτρα των συναδέλφων ογκολόγων και η άνοσοθεραπεία, μία μέθοδος, έτσι να το πω όσο γίνεται πιο απλά, που χρησιμοποιεί το ίδιο το αμυντικό σύστημα του οργανισμού, το ανοσοποιητικό, ώστε να μπορεί να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα. Μετά το χειρουργείο και στη διάρκεια της νοσηλείας, αλλά και όταν επιστρέψει στο σπίτι, χρειάζεται κάποια παρακολούθηση από εσάς ο ασθενής, είτε να τον δείτε κλινικά, είτε να του φέρεστε κάποια ράματα, είτε να του δώσετε κάποιο φάρμακο συμπληρωματικό, είτε να κάνει κάποιες εξετάσεις τακτικές. Ο ογκολογικός ασθενής είναι ένας ασθενής ο οποίος πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά. Ο λόγος είναι, νομίζω, προφανής. Πάντοτε όταν έχουμε να κάνουμε με καρκίνο, ο φόβος μας είναι η πιθανή υποτροπή της νόσου. Η υποτροπή είτε τοπικά, δηλαδή στο ίδιο όργανο, είτε και απομακρυσμένα, να δώσει δηλαδή μετάσταση σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος. Γενικά, όσο νωρίτερα εντοπίζουμε κάτι, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να μπορέσουμε να το καταστήσουμε αντιμετωπίσιμο το πρόβλημα αυτό. Άρα λοιπόν είναι εντελώς απαραίτητο να προχωρήσει κανείς σε ένα τακτικό follow-up, όπως λέμε, που είναι ένα σύνολο εξετάσεων με τις οποίες επανελέγχουμε την κατάσταση ολόκληρου του σώματος, εάν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα ή όχι. Συνήθως υπάρχει ένα χρονικό όριο. Οι εξετάσεις αυτές είναι πιο συχνές στην πρώτη πενταετία και στη δεύτερη πενταετία, από τον 6ο μέχρι το 10ο χρόνο, γίνονται πιο αραιά. Και όταν φτάνουμε στην δεκαετία, θεωρούμε ότι πλέον ανήκει ο ασθενής μας στο λεγόμενο γενικό πληθυσμό και από εκεί και μετά τα διαστήματα παρακολούθησης πραγματικά αραιώνουν. Μακάρι να μπορούμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους που να φτάνουν να τους παρακολουθούμε στη δεκαετία. Μακάρι. Κλείνοντας με ένα αισιόδοξο πάντα μήνυμα, θα ήθελα να πείτε με λίγα λόγια, αλλά λόγια ουσίας και φωτεινά, ούτως ώστε να μας εγγίξει όλους μας, που σίγουρα τα έχουμε πει, αλλά αυτό που λέμε στο τέλος αυτό είναι που μένει περισσότερο, πώς θα αποφύγουμε την επαφή με καλή έννοια μαζί σας. Πραγματικά πολλές φορές το συζητούμε με τους συναδέλφους μας και με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας. Μακάρι το Θεαγένειο να ήταν ένα νοσοκομείο το οποίο να προάγει σε καθημερινή βάση την πρόληψη. Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημά σας είναι, θα έλεγα, μονολεκτική. Καρκίνος ίσον πρόληψη. Είναι το κομμάτι στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε, τόσο η πολιτεία, όσο τα εξειδικευμένα κέντρα, και θα επαναλάβω, και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είναι τεράστιος ο ρόλος και πάρα πολύ μεγάλη η σημασία του ρόλου των αγροτικών γιατρών, των γενικών ιατρών που ζουν στην περιφέρεια, που καλύπτουν τις ανάγκες των κέντρων υγείας και οι οποίοι έρχονται σε πρώτη επαφή με τους ασθενείς. Προγράμματα πρόληψης πρέπει να οργανωθούν. Πρέπει να υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης για τον καρκίνο του πνεύμονα και εδώ έρχεται ο ρόλος της πολιτείας, προκειμένου να τα πράγματα να πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Και βέβαια η πρόληψη το περιλαμβάνει και το έχουμε πει ήδη, κύριε Φιρινίδη,
πρόληψη και της καπνιστικής συνήθειας, πλήρης διακοπή της καπνιστικής συνήθειας. Πρέπει να τελειώνει το θέμα με το κάπνισμα, το οποίο πραγματικά κοστίζει. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα έτσι να τονίσω είναι ότι ο καρκίνος δεν μπορεί να περιμένει. Και το λέω αυτό ορμόμενος από το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού τα τελευταία 2 χρόνια είδαμε πολλούς συμπολίτες μας να έρχονται καθυστερημένα στο γιατρό. Ο καρκίνος δεν μπορεί να περιμένει. Εφόσον υπάρχει υπόνοια ότι κάτι συμβαίνει, πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στον γιατρό προκειμένου να τον κατευθύνει σωστά και να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Αν έχει αυτό υπόψη του, το πρόβλημά του αποδυσίατο μπορεί να είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί μέχρι και να ιαθεί. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Ο καρκίνος δεν μπορεί να περιμένει. Η πρόληψη σώζει ζωές. Όταν συναντιέστε με το υπόλοιπο τμήμα προσωπικό της κλινικής σας, σε καθημερινή βάση, είτε είναι ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, μας ενδιαφέρει να μας πείτε τι ακριβώς συμβουλεύετε, διατάζετε, γενικά ποιο είναι το πνεύμα της κλινικής σας. Το πνεύμα της κλινικής ξεκάθαρα είναι πνεύμα ομαδικής συνεργασίας. Είναι δουλειά ομάδος το αποτέλεσμα. Η δουλειά μας είναι ξεκάθαρα, όπως είπαμε, ανθρωποκεντρική. Το επίκεντρό μας είναι ο ογκολογικός ασθενής. Ένας ασθενής ο οποίος έχει ιδιαιτερότητες. Έχει να αντιμετωπίσει τον καρκίνο του. Έχει να αντιμετωπίσει τον φόβο. Έχει να αντιμετωπίσει το φάσμα το ότι έχει η ζωή του συγκεκριμένη σύντομη ημερομηνία λήξης. Όλα αυτά εμείς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, να του δώσουμε τη δυνατότητα να το πιστέψει πραγματικά και ότι δεν είναι ευχολόγιο, το πρόβλημά του είναι αντιμετωπίσιμο, να περάσει μέσα του αυτή η πεποίθηση και από εκεί και μετά η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς πολλές φορές, το γνωρίζετε πολύ καλά ως έγκριτος νευρολόγος, σταδιοποιούμε τους ασθενείς, λέμε ότι οι πιθανότητες είναι αυτές. Όμως εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι ο καρκίνος είναι και προσωπική ασθένεια του καθενός. Παρότι τους βάζουμε στο ίδιο στάδιο, δεν έχουν όλοι την ίδια εξέλιξη. Η ψυχολογία, ο σωστός χειρισμός, η σωστή υποστήριξη τόσο από τους επαγγελματίες υγείας, όσο και από το οικείο περιβάλλον, έχει τεράστια σημασία. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσει. Πρέπει να δείχνουμε αγάπη, ανθρωπιά, να υποστηρίζουμε ψυχολογικά τον ογκολογικό ασθενή και τα αποτελέσματα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Αυτό το αποδείξατε με την παρουσία σας εδώ, τον λόγο σας. Χυμαρόδησε αρχικά, αλλά με ταχύτητες ριακιού. Ήσασταν στο κέντρο του ενδιαφέροντος, αυτά που θέλαμε να ακούσουμε και αυτά που δεν θέλαμε μας αναγκάσατε να τα ακούσουμε με καλό αυτή. Ένας οικογενειάρχης άνθρωπος με 2 παιδιά και εδώ θα θέλαμε να μάθουμε, έτσι όπως φαίνεται, γιατί αγαπήσατε φυσικά αυτό το αντικείμενο, γιατί ουσιαστικά γίνατε θωρακοχειρουργός. Η ενασχόλησή μου έτσι με τη θωρακοχειρουργική νομίζω ξεκινάει από 2 πράγματα. Το ένα ήταν ότι η τύχη το έφερε να χάσω και τους 2 παππούδες μου από καρκίνο στον πνεύμονα όταν ήμουν ακόμη μαθητής. Αυτό με όθησε στο να μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το όργανο αυτό και νομίζω ότι υποσυνείδητα όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με την ιατρική περνώντας τις πανελλαδικές εξετάσεις να με κάνει να στραφώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς το αναπνευστικό σύστημα και ιδιαίτερα τους πνεύμονες. Από εκεί και μετά η ιατρική είναι μία επιστήμη ζωντανή η οποία εξελίσσεται, έχει τις δυσκολίες της. Νομίζω ότι όλοι οι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι ασχολούνται με αυτήν την κάνουν και με την δέουσα ή προσπαθούμε τουλάχιστον οι περισσότεροι να την κάνουμε με τη δέουσα σοβαρότητα και όπως αρμόζει στην ανθρώπινη υπόσταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμή μας και χαρά μας που ήσασταν κοντά μας. Μας δώσατε τα φώτα σας, μας δώσατε τη γνώση σας, μας δώσατε την αγάπη σας, μας δώσατε ελπίδα
και υπογραμμίσατε το καλύτερο όλων, την πρόληψη. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πνεύμονες, δύο σακούλες μεγάλες, οι οποίοι γεμίζουν και αδειάζουν ανατακτά χρονικά διαστήματα με αέρα, που πρέπει να τα φυλάσσουμε, γιατί όχι μόνο μας βοηθούν να παίρνουμε το οξυγόνο που χρειάζεται ο οργανισμός μας, αλλά βοηθούν και στην καλή λειτουργία όλων των οργάνων του σώματος.